Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο με τις ακάλυπτες επιταγές που πλήττει όχι μόνο τον επιχειρηματικό αλλά και τον αγροτικό κόσμο. Το πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά σε όλη την επικράτεια, καθώς πολλές εταιρείες έπεσαν έξω. Συγκεκριμένοι έμποροι δηλώσαν αδυναμία να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα είτε να κηρύξουν πτώχευση ή να προβούν σε κάποιες άλλες διαδικασίες. Το φαινόμενο αυτό είναι παλιό. Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάτι που δεν έχει σταματήσει δυστυχώς καθόλου και όσο με την οικονομική κρίση έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Πριν πολλά χρόνια ξεκινούσαν κυρίως παραγωγοί που έπαιρναν πατάτες από ντοματοπαραγωγούς, έμποροι που έπαιρναν τα προϊόντα από παραγωγούς με πατάτες. Πολλές φορές αργούσαν να πληρώσουν τις επιταγές ή κάποιες φορές δεν τις πληρώναν καθόλου. Αντιμετώπιση δεν υπάρχει, οι αγρότες έμειναν εκτεθειμένοι, δεν έπαιρναν τα χρήματά τους και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καλύψουν καν τις υποχρεώσεις τους. Από εκεί και πέρα, τώρα με αυτό που έγινε με την οικονομική κρίση, έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Και ακούμε συνεχώς φίλοι παραγωγοί να μένουν απλήρωτοι. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση, καμία έρευνα από την πολιτεία και εδώ, αλλά και η ίδια παραγωγή είναι έρμεο στα χέρια των εμπόρων. Και δηλαδή αυτό που κάνουν από την πλευρά της παραγωγή, τι είναι, η υπομονή? Υπομονή. Δυστυχώς οι αγρότες κάνουν υπομονή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Κάποιοι κινούνται δικαστικά, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αντίκρισμα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Και δυστυχώς οι άνθρωποι χάνουν τα χρήματά τους. Η μόνη άμυνα του παραγωγού πλέον σε αυτή την κατάσταση, ο οποίος δεν μπορεί όχι να κινήσει δικαστικές διαδικασίες, αλλά ούτε και να καλύψει το κόστος παραγωγής, είναι η διερεύνηση πριν διαθέσουν τα προϊόντα τους. Πρέπει να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί όλοι μας στο πού πουλάμε τα προϊόντα μας. Και αν ακούσουμε κάτι το παραμικρό, οφείλουμε και μεταξύ μας να ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον ή ακόμα να ρωτάμε τις τράπεζες. Με το σύστημα οτηρησία πλέον είναι εύκολο να δούμε σε τι κατάσταση οικονομική βρίσκονται οι έμποροι που πουλάμε τα προϊόντα μας. Σε αυτό το φαινόμενο συμπεριλαμβάνονται πέρα από το ρευστό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και οι ακάλυπτες επιταγές. Σαφώς είναι και ακάλυπτες επιταγές. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τώρα το ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε από μόνοι μας οι αγρότες, ή έστω και οι έμποροι που είναι έξω, μεταξύ τους που έχουν προβλήματα, εδώ αυτό είναι φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. Μια κατάσταση η οποία δημιουργεί έναν ασφικτικό κλοιό στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος ήδη συμπιέζεται από χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος παραγωγής, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά και ως προς την ενασχόληση των νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.